Με έντονο προβληματισμό αλλά χωρίς να χάσουν την ψυχραιμία τους παρατηρούν οι επιχειρηματίες του τουρισμού στο Ρέθυμνο την καθίζηση που έχουν υποστεί το τελευταίο διάστημα οι κρατήσεις των αλλοδαπών επισκεπτών εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού. Μετά την ανωδική πορεία που καταγράφηκε τον Ιανουάριο αλλά και τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου και μάλιστα από τουριστικές αγορές που το Ρέθυμνο ίσως δεν ανέμενε, σήμερα η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική, δεδομένου ότι οι απρόσμενες εξελίξεις επηρέασαν στο μέγιστο βαθμό τη βαριά αλλά ευαίσθητη βιομηχανία της χώρας μας. Το τελευταίο διάστημα έχουν φρενάρει οι κρατήσεις τελείως, που σημαίνει ότι ο κορονοϊός έχει επηρεάσει. Ο ιός σαν ιός, σαν ασθένεια, όχι, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα έχει κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από κρατήσεις. Δεν κάνουν κρατήσεις, με αποτέλεσμα, επειδή είναι η περίοδος που μπαίνουν ο όγκος των κρατήσεων, σας το έχω πει και άλλες φορές, Φεβρουάριο και Μάρτιο μπαίνει ο κύριος όγκος των κρατήσεων, με το οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα είχαμε, έχει εξανεμιστεί και έχει γυρίσει αρνητικό. Σχεδόν σε όλες τις αγορές. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αγορές με θετικό πρόσημο. Ανήσυχος όμως δηλώνει και ο Σύλλογος Εστίασης του Νομού, ο οποίος παραδοσιακά κάθε χρόνο βασίζει τους τζίρους του στην πορεία της τουριστικής περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι μας ανησυχεί. Σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Στεχαλάκη, τον πρόεδρο του ξενοδόχου, μου είπε ότι οι κρατήσεις έχουν σταματήσει. Θα περιμένουμε όλες τις last minute κρατήσεις και τα πράγματα δεν είναι εύκολα προς το παρόν. Ο ξενοδοχειακός κλάδος του Ρεθύμνου πάντως, που προγραμματίζει να ανοίξει κανονικά τις μονάδες του στις αρχές Απριλίου για να υποδεχτεί τα πρώτα χελιδόνια, ευελπιστεί ότι η λέλαπα του κορονοϊού σύντομα θα αποτελεί παρελθόν. Παραδοσιακά τα ξενοδοχεία, τα πρώτα ξενοδοχεία και τα πρώτα τσάρτερ έρχονται και οι αρχές Απριλίου. Πιθανολογώ ότι θα έρθουν, δεν θα έχουμε ακυρώσεις. Απλούστατα, ο Απρίλιος τα τελευταία 10 χρόνια είναι υποτονικός. Το ξέρουμε άλλωστε αυτό. Φέτος θα είναι ακόμη πιο υποτονικός. Και το κακό είναι ότι και ο Μάιος δεν θα τσιμπήσει όσο θα περιμέναμε. Ενώ περιμέναμε ένα comeback, δεν θα γίνει από ό,τι βλέπω. Ελπίζω οι υπόλοιποι μήνες να μην διαταραχτούν τόσο, ούτως ώστε να μιλούμε και εκεί για καταστροφή. Είμαι αισιόδοξος για την τουριστική σεζόν. Από ό,τι ξέρω, χωρίς να είμαι ειδικός, ο κορονοϊός θα πεθάνει εντός εισαγωγικών στις ζεστές μέρες, δηλαδή θα είναι μέχρι τον Απρίλιο. Ελπίζω να μην έρθει πανικός, να πάνε όλα καλά τα πράγματα και να δουλέψουμε με τις κρατήσεις last minute, όπως σας είπα προηγουμένως. Σε γενικές γραμμές, αυτό που προμηνύεται είναι πως η νέα τουριστική περίοδος θα είναι μια σεζόν για γερά νεύρα για όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους της τοπικής οικονομίας.